αλλά και μία παρουσιάστρια που δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος να δουλέψει μαζί. Ο Μίλτος λοιπόν, ένας σχεδιαστής μόδας πολύ γνωστός, έχει δει και τη Μανολίδο αποκλειστικά κτλ. Μας λέει. Τι? Μας λέει πώς έμαθε ότι διακόπτει τη συνεργασία τους, όχι από την ίδια, βγάζει αυτή την πικρία και το παράπονο και λέει και κάτι που θα συζητηθεί. Η Ρούλα είναι ανασφαλή σε αυτή τη φάση της ζωής της και γι' αυτό βγάζει ένταση στους συνεργάτες της. Ας δούμε πώς τα λέει στην Κατερίνα Γεωργίου και ας τα σχολιάσουμε. Η Κατερίνα Γεωργίου συνάντησε το γνωστό σχεδιαστή Μίλτο στο ατελιέ του. Μας αποκάλυψε τα πάντα για τη διακοπή της συνεργασίας του με τη Ρούλα Κορομιλά και όχι μόνο. Με τη Ρούλα γνωριστήκαμε το 10 στη μεγάλη της επιστροφή που είχε το Greek Idol. Μου τη φέρανε προπαραμονές του σόου, υπήρχε μια τεταμένη ατμόσφαιρα γιατί λόγω της έλλειψης χρόνου που είχα να ετοιμάσω τα ρούχα. Αυτά τώρα είναι περασμένα βέβαια. Από τότε δεν είχαμε ξαναβρεθεί και φέτος συνεργαστήκαμε με την έναρξη του Just the Two of Us. Πώς έγινε αυτή η συνεργασία, σε πήρε τηλέφωνο η ίδια ή κάποιοι άλλοι από την εκπομπή? Οι δύο στυλίστες που συνεργάζονται μαζί της, η Κική και ο Αλέξης, ήταν εξαιρετικά παιδιά. Τους γνώριζα από παλιά από άλλες δουλειές που είχα συνεργαστεί. Και η Ρούλα, βέβαια, όπως πολύ σωστά είπε, εγώ δεν έχω τίποτα με τον Μίλτο, τον αγαπάω και τον εκτιμώ. Θέλω μια επαφή μαζί του για την καινούργια εικόνα στο Just the Two of Us. Τα δύο παιδιά που συνεργαζόντουσαν, είδα ότι πια δεν είναι εκεί. Έχουν παραιτηθεί, έγινε κάτι? Με ειδοποίησαν τα παιδιά ότι έχουν παραιτηθεί, ότι δεν χρειάζεται να φτιάξω κάποιο ρούχο άλλο. Έμεινα κι εγώ έτσι λίγο άφωνος, δηλαδή τι έγινε, ετοιμάζαμε ρούχο για την Τετάρτη. Δημιουργήθηκαν κάποια σχόλια, φαντάζομαι, για την επιλογή των ρούχων, για τη χρονική... Το ότι ο χρόνος δεν έφτανε για να ετοιμάζονται σωστά τα ρούχα. Εγώ πάντως δεν είχα ενημερωθεί, κάτι που με έτσι λίγο με στεναχώρησε. Το έμαθα από τους στυλίστες και όχι από τη Ρούλα, για ακόμη μια φορά δηλαδή από ξένους ανθρώπους. Και δεν ξέρω αν εγώ έφταξα σε κάτι ή όχι. Γι' αυτό το τέλος της συνεργασίας, το οποίο ακόμη και σήμερα το έμαθα από άλλους, δεν το έμαθα από την ίδια τη Ρούλα. Σε κάθε πρόβα αυτό μου έλεγε, ότι ήταν εξαιρετικά τα ρούχα. Την επόμενη μέρα σχολιαζόντουσαν πραγματικά με πολύ καλές κριτικές από όλους, από bloggers, από site, από γνωστούς της μόδας ή τέλος πάντων από τους ανθρώπους της showbiz. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε, αν αυτό προέρχεται από τη συνεργασία με τους στυλίστες, από το χρόνο ή από την επιλογή των ρούχων που μπορεί να ήταν και κάποια άλλα, δεν το ξέρω. Θα προτιμούσα να το μάθω από την ίδια τη δουλειά αυτό. Η Ρούλα της φημολογείται ότι είναι λίγο δύσκολη στις συνεργασίες της. Εσύ θέλω να πεις που την έχει ζήσει. Έχει κάποια ιδιαίτερη απέτηση στα ρούχα, έχει κάτι, θέλει κάτι ιδιαίτερο? Η Ρούλα πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Η ίδια δηλαδή εκτιμάει αυτό που κάνουν οι άλλοι για αυτήν. Δεν πιστεύω ότι είναι ένας αγνώμων άνθρωπος, ότι δεν λέει ευχαριστώ ή δεν ευχαριστιέται. Απλώς η ίδια, επειδή ίσως αισθάνεται ανασφαλής με την εικόνα της, ίσως γιατί θέλει να είναι όλα τέλεια και τελικά αυτό το τέλειο, ψάχνοντας το τέλειο και συγχρόνως είσαι σε μια ένταση ετοιμάζοντας ένα live μετά το άλλο live και που είναι πολύ λίγη χρονική διάρκεια, αυτό σου δημιουργεί μια ένταση, η οποία ένταση βγαίνει στους συνεργάτες. Αυτό νομίζω ότι η Ρούλα δεν μπορεί να κοντρολάρει, την ένταση από το ένα live στο άλλο και την αγωνία της του να έχει ένα καινούριο ρούχο ή μια καινούργια εικόνα. Για μένα δεν θα πρέπει να έχει αυτή την αγωνία, γιατί είναι η πρώτη διδάξασα. Όταν μιλάμε για τηλεόραση, μιλάμε για Ρούλα. Η ίδια έκανε πρωτοποριακά πράγματα. Η Ρούλα είναι, πώς το πω, ποιος μπορεί να αντικαταστήσει τη Ρούλα? Ακόμη και οι νέες κοπέλες μετά από χρόνια θα θεωρούνται κλασικές. Η Ρούλα ήδη θεωρείται must. All your innocent lies. Θα ξανασυνεργαζόσουν μαζί της? Μα δεν έχω τίποτα με τη Ρούλα. Απλώς θα περίμενα ένα τηλέφωνο μόνο και μόνο για κάποια εξήγηση. Γιατί όταν έρχεσαι κοντά με έναν άνθρωπο που τον ντύνεις, τον μιλάς, επιλέγεις μαζί του, δεν είναι δηλαδή μια γνωριμία που περνάει για 5 λεπτά κάποιος και παίρνει ένα ρούχο. Θα προτιμούσα, αν αυτό εκείνη το θέλει ή ήταν εύκολο, να με πάρει κάποια στιγμή ένα τηλέφωνο και να μπορέσω να μάθω το λόγο που σταμάτησε η συνεργασία, μια και το έμαθα από άλλους. Νομίζω ότι η Ρούλα είναι Ρούλα, έχει ένα απίστευτο αέρα, δικά της είναι όλα. Νομίζω ότι η Ρούλα είναι η ίδια η τηλεόραση, δηλαδή είναι αυτό που λέμε αδιαφυσβήτητα βασίλισσα τηλεπαρουσιάστρια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδαμε και κάποια πλάνα από τις δημιουργίες του. Είναι ένας πολύ καλός